Δόξα Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος, τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα, ο Άγιος. Και δι' αυτόν την οικουμένης αγυναίκας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Σήμερα με τη χάρη του Θεού προχωράμε σε ένα καινούριο κεφάλαιο από τον Ευεργετινό. Είναι η υπόθεση «Μη» ή αλλιώς «Τεσσαρακοστή», η οποία έχει τον εξής τίτλο: «Ότι δεν πρέπει να εξέρχεται κανείς εύκολα ή να αναχωρεί από το μοναστήρι στο οποίο υποσχέθηκε ενώπιον του Θεού να παραμείνει μέχρι τέλους της ζωής του. Γιατί οι πατέρες ούτε από το κελί τους δεν εξήρχονται, μέσα στο οποίο βρήκαν μεγάλη ωφέλεια». Έτσι μας λέει με απλά λόγια ο τίτλος, ότι ένας που έχει γίνει μοναχός και έχει αφιερωθεί στο Θεό σε ένα συγκεκριμένο τόπο, έτσι, σε ένα συγκεκριμένο γέροντα, δεν πρέπει να φεύγει και να παραμένει εκεί όπως έχει υποσχεθεί μέχρι τέλος της ζωής του. Και οι Άγιοι και από το δωμάτιό τους, από το κελί τους ακόμα, δεν βγαίνουν εύκολα, γιατί εκεί μέσα βρίσκανε πολύ μεγάλη ωφέλεια. Έτσι, αυτό θα πείτε είναι ένα θέμα που ίσως αφορά μόνο στους μοναχούς και όχι σε εμάς τους χριστιανούς. Αλλά θα δείτε ότι και για μας είναι ωφέλιμα αυτά που θα διαβάσουμε. Δεν είμαστε μοναχοί, αλλά όμως πρέπει να μοιάζουμε στους μοναχούς ως προς τι? Ως προς τη σταθερότητα στη μετάνοιά μας. Λέμε ότι ο μοναχός έβαλε μετάνοια τη μονή, ας πούμε, Μεγής της Λαύρας. Η μετάνοιά του είναι εκεί. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι εκεί άρχισε να ζει με συνέπεια τη χριστιανική ζωή και υποσχέθηκε ότι θα μείνει εκεί μέχρι τέλος της ζωής του. Αν, ας πούμε, έχετε τύχει ποτέ σε μοναχική κουρά που ένας άνθρωπος αφιερώνεται στο Θεό, κήρεται μοναχός, κουρεύεται μοναχός δηλαδή, εκεί μέσα στα άλλα υπόσχεται ότι θα παραμείνει στο μοναστήρι μέχρι τέλος της ζωής του. Έτσι θα πείτε, αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία, δεν μπορεί να πει από το ένα μοναστήρι στο άλλο? Δεν είναι σωστό, γιατί μετά δεν θα μπορέσει να προκόψει πνευματικά. Να το πούμε με μία αλληγορία, όπως ένα δέντρο. Όταν το φυτεύουμε σε ένα μέρος και μετά από λίγο το βγάζουμε από εκείνο το μέρος και το φυτεύουμε κάπου αλλού. Μετά το βγάζουμε και από εκεί και το φυτεύουμε κάπου αλλού. Στο τέλος αυτό το δέντρο, ξέρετε τι γίνεται? Δεν βγάζει κανένα καρπό όταν πηγαίνει από το ένα μέρος στο άλλο. Έτσι λοιπόν λένε και οι Άγιοι ότι ένας μοναχός που φεύγει από το ένα μοναστήρι στο άλλο δεν κάνει πνευματικό καρπό, δεν προοδεύει πνευματικά δηλαδή. Δηλαδή χρειάζεται να έχουμε στη ζωή μας μια σταθερότητα στη σχέση μας με το Θεό και στη μετάνοιά μας. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ο τίτλος αφορά και σε εμάς στη σταθερότητα της μετάνοιάς μας. Πρέπει να μένουμε σταθεροί στη μετάνοιά μας, να μην χάζουμε τη μετάνοιά μας. Και ακόμα και στον τόπο της μετάνοιάς μας. Τώρα θα το πούμε και διαβάζοντας τα κείμενα περισσότερο τι σημασία έχουν και για μας όλα αυτά τα κείμενα. Λοιπόν, πρώτα έχουμε ένα κείμενο του Αγίου Παλαδίου. Μιλάει για ένα μοναχό που λεγόταν Ναθαναήλ. Αυτός ο μοναχός εμόναζε στο όρος της Νητρίας. Η Νητρία είναι μια περιοχή στην Αίγυπτο. Είναι ανάμεσα στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο. Και σε αυτή την περιοχή
Υπάρχει νήτρο, γι' αυτό λέγονταν νητρία. Έτσι, είναι ένα ορυκτό, το οποίο είναι καυστικό, ένα λάδι καυστικό. Και έχει λίμνες με νήτρο. Εκεί λοιπόν υπήρχαν πολλοί ασκητές. Ήταν κέντρο μοναχικό, χιλιάδες ασκητές. Εκεί ζούσε και αυτός ο μοναχός που λεγόταν Ναθαναήλ. Αυτός είχε τόσο μεγάλη υπομονή, ώστε να μην παραβεί τον όρο που έθεσε στον εαυτό του κατόπιν του εμπεγμού που υπέστη στις αρχές από το δαίμονα. Λοιπόν, τι είχε πάθει αυτός? Τον είχε κοροϊδέψει ο διάβολος. Παλαιότερα του είχε συμβεί το εξής. Ενώ καθόταν στο κελί, του φάνηκε ότι αδρανεί και δεν εκτελεί πνευματικό έργο. Του ήρθε ένας λογισμός ότι δεν κάνεις τίποτα, τι κάνεις, κάθισε αυτό μέσα. Και έτσι έφυγε από εκεί και έκτισε ένα άλλο κελί πιο κοντά σε κάποιο χωριό. Είχε περάσει 3 ή 4 μήνες, οπότε ακούει έξω από το κελί του μια νύχτα θόρυβο από κάποιον που κρατούσε μια ταβρέα, δηλαδή ένα τύμπανο, σαν και αυτό που χρησιμοποιούν οι δήμοι. Αυτός που θορυβούσε έμοιαζε με ένα ρακένδυτο στρατιώτη, ένα γκουρελί στρατιώτη, και χτυπούσε το τύμπανο. Στενοχωρημένος από την ενόχληση αυτή, του λέει ο μακάριος Ναθαναήλ, ποιος είσαι εσύ που κάνεις σε μένα αυτές τις φιλικές εκδηλώσεις? Το λέει λίγο ηρωνικά, δεν ήταν φιλικές, του χάλαγε την ησυχία. Αυτός ήταν μοναχός και είχε έξω το κελί το ένα που χτυπούσε ένα τύμπανο. Εγώ είμαι, απάντησε εκείνος ο περίεργος τύπος, αυτός που σε εξεδίωξε από το πρώτο σου κελί. Ήρθα τώρα να σε διώξω και από εδώ. Καταλάβατε. Ήταν ο διάβολος, ο οποίος του είχε βάλει λογισμούς να φύγει από το πρώτο του κελί, γιατί τάχα της δεν κάνει τίποτα εκεί πέρα. Και τώρα του λέει, ήρθα να σε διώξω και από εδώ. Μόλις αντιλήφθηκε ο μακάρης ότι εμπέχθηκε από το διάβολο, ότι τον κορόδεψε ο διάβολος δηλαδή, επιστρέφει πάλι στο πρώτο του κελί, για να ντροπιάσει το διάβολο. Συμπλήρωσε στο πρώτο του κελί 37 ολόκληρα χρόνια, χωρίς να περάσει ούτε το κατόφλι. Κατά το διάστημα αυτό πολέμησε πολλές φορές το δαίμονα, ο οποίος τέτοια πράγματα του παρουσίαζε για να τον αναγκάσει να εξέθετε το κελί του, που δεν μπορεί κανείς ούτε να τα διηγηθεί. Ο μακάριος Ναθαναήλ αντιστάθηκε γενναία μέχρι τέλους, έως ότου πέθανε στο κελί εκείνο. Τώρα θα μου πείτε, γιατί ο διάβολος προσπαθούσε αυτό το μοναχό να το διώξει το κελί του? Για να τον βάλει σε αμέλεια και να μην καρποφορήσει πνευματικά. Γιατί όταν κανείς αλλάζει και πηγαίνει από τόπο σε τόπο, χάνει τη σειρά του, χάνει τον κανόνα του, χάνει, ας πούμε, το πρόγραμμά του. Γιατί κάθε μέρα εκεί που είναι κάποιος έχει ένα πρόγραμμα. Θα σηκώθει το πρωί, θα κάνει την προσευχή του την πρωινή, θα κάνει μετά το εργοχειρό του, μετά θα κάνει το φαγητό του, μετά την προσευχή του πάλι. Όταν όμως μετακινείσαι, αλλάζει το πρόγραμμα. Λες, τώρα θα κάνω μετακόμιση, έχω να πακετάρω τα πράγματα. Πού θα πάω, πώς θα πάω. Μέχρι να πας εκεί και αφού πας, αρχίζεις άλλες σκέψεις. Πρέπει να τακτοποιηθώ. Χάνεις χρόνο και ενέργεια και βγαίνεις από το πρόγραμμά σου. Και έτσι σιγά σιγά πέφτεις σε μια κατάσταση αμέλειας. Ενώ ο χρόνος της ζωής μας είναι πολύ λίγος και πρέπει να τον αξιοποιούμε και το τελευταίο δευτερόλεπτο να μην το χάνουμε. Γι' αυτό οι Άγιοι μας λένε, μην μετακινείς εύκολα. Μην αφήνεις τον τόπο της μετάνοιάς σου. Γι' αυτό το λένε στους μοναχούς, αλλά το λένε και σε εμάς. Βλέπετε, παιδιά, σήμερα, ας πούμε, οι άνθρωποι αρέσκονται να κάνουν πολλά ταξίδια. Να πηγαίνουν από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Αυτό όμως είναι και λίγο χάσιμο χρόνο. Να κάνουμε, λέει, τουρισμό. Ενώ αν παραμείνεις σε έναν τόπο, εκεί θα προκόψεις. Θα έχεις το πρόγραμμά σου, θα κάνεις την εργασία σου, όποια έχεις κάτι καλό. Θα έχεις ένα σταθερό πνευματικό πρόγραμμα. Αν συνέχεια αλλάζεις τόπο, μετακινείς από εδώ και από εκεί, δεν βάζεις μια σειρά στον εαυτό σου. Είσαι ακατάστατος. Να λοιπόν, που έχει και για μας σημασία αυτή η τάξη που λέει εδώ για τους μοναχούς, να μην φεύγεις από εκεί που πήγες, στη μετάνοιά σου. Και εμείς να μην αγαπάμε τις πολλές αλλαγές. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Αλλά σήμερα ξέρετε οι άνθρωποι γιατί αγαπάνε τις αλλαγές και τον τουρισμό και να πηγαίνουν από εδώ από εκεί. Γιατί υπάρχει μέσα τους μια καταστασία και μια κατάσταση βαρεμάρας, κηδείας. Και αυτό είναι δαιμονικό πράγμα. Δεν ζούμε δηλαδή το Θεό και τη μετάνοια σωστά. Οπότε προσπαθούμε με τις αλλαγές αυτές να βρούμε μια παρηγοριά. Να δω και το ένα, να δω και το άλλο, να δω και το άλλο. Και τι έγινε στο τέλος, τι μένει στο τέλος, τίποτα. Και δεν έχουμε και μια
προκοπή πνευματική. Γιατί για να κάνεις προκοπή πρέπει να σταθείς κάπου, να ησυχάσεις, να ηρεμήσεις, να προσευχηθείς. Η ησυχία, λέει ο Άγιος Βασίλειος, είναι η αρχή της καθάρσεως. Ένας που μετακινείται από εδώ και από εκεί δεν έχει ησυχία, δεν το λέμε κιόλας. Αυτός είναι ζουζούνι, λέει, πάει από συνέχεια, δεν σταματάει. Για να κάνεις όμως μια σοβαρή εργασία, και πνευματική αλλά και ηλική ακόμα, να κάνεις ένα επάγγελμα, μια εργασία, πρέπει να ησυχάσεις, να συγκεντρωθείς στον εαυτό σου. Βλέπετε λοιπόν εδώ σε αυτό το μοναχό, τον Αθαναήλ, ο διάβολος τον είχε διώξει από το πρώτο κελί με λογισμούς. Και μετά στο δεύτερο του φανερώθηκε και κανονικά. Και τότε κατάλαβε ότι με κορόδεψε ο διάβολος, λέει, και θα γυρίσω πάλι στο πρώτο κελί για να τον ντροπιάσω. Και έτσι μετά έμεινε, λέει, 37 χρόνια εκεί στο πρώτο κελί. Και φυσικά έκανε καρπό πολύ. Ένα άλλο τώρα. Λογισμοί και ενοδοξίες ενόχλησαν κάποτε το μεγάλο Μακάριο, τον Αλεξανδρινό. Αυτός ήταν πολύ μεγάλος και τις έκανε πολύ μεγάλες ασκήσεις. Ο Άγιος Μακάριος Αλεξανδρινός. Προσπαθούσαν λοιπόν οι δαίμονες να το βγάλουν από το κελί του, υποδεικνύοντας αυτό να μεταβεί χάρη οικονομίας δήθεν στη Ρώμη, για να ευεργετήσει τους εκεί αρρώστους. Του λέγανε, είσαι Άγιος, να πας να κάνεις καλά τους ανθρώπους στη Ρώμη. Τι κάθεσαι εδώ πέρα, στην ερημιά, στην Αίγυπτο. Η χάρη του Κυρίου ενεργούσε για του Αγίου Μακαρίου, εξαιρετικός κατά τον πονηρό πνευμά του. Έλεγε ένα λόγο, σταύρωνε έναν άνθρωπο που ήταν δαιμονισμένος και έφυγαν οι δαίμονες. Και επειδή τον ενοχλούσαν πολύ, χωρίς να τους ακούει, του επιτέθηκαν με μεγαλύτερη σφοδρότητα και τον πίεζαν να εξέλθει, να φύγει από την πατρίδα, από τον τόπο της μετανοίας του. Τότε ο Άγιος έπεσε στο κατόφλι του κελιού του, στην πόρτα δηλαδή, ξάπλωσε εκεί στην πόρτα. Και αφού τέντωσε τα πόδια του προς τα έξω, έλεγε στους δαίμονες της καινοδοξίας. Καινοδοξία, ξέρετε, είναι το πάθος που μας λέει να αγαπήσουμε τα πράγματα των ανθρώπων, να ακούμε καλά λόγια από τους ανθρώπους, να ακούμε τι καλός που είσαι, τι Άγιος που είσαι. Αυτό λέγανε λοιπόν οι δαίμονες. Να πας στη Ρώμη, να κάνεις θαύματα και να σου λέει ο κόσμος πω τι μεγάλος γέροντας είσαι. Και λέει ο Άγιος, εγώ θα ξαπλώσω εδώ στο κατόφλι του κελιού μου και θα πω στους δαίμονες. Σύρτε με, τραβάτε με δαίμονες, αν μπορείτε. Εγώ με τα πόδια μου δεν πηγαίνω πουθενά. Άμα θέλετε εσείς, κουβαλήστε με. Εάν λοιπόν μπορείτε να με μεταφέρετε όπου μου λέτε, θα πάω. Εγώ όμως θα μείνω εδώ ξαπλωμένος μέχρι το βράδυ και αν δεν με κουνήσετε δεν θα σας ακούσω. Και έμεινε πράγματι ασάλευτος στη θέση αυτή έως ότου βράδυασε καλά. Οι δαίμονες φυσικά δεν μπορούσαν να του κάνουν τίποτα. Την επόμενη νύχτα πάλι περισσότερο σφοδρά τον ενοχλούσαν οι λογισμοί. Σηκώθηκε τότε ο Άγιος και αφού πήρε ένα μεγάλο ζεμπίλι, ένα σαν σακί είναι το ζεμπίλι, έτσι, το οποίο χωρούσε έως 2 μόδια. Το ένα μόδιο ήταν περίπου 8-9 κιλά. Δηλαδή, 2 μόδια ήταν 18 κιλά περίπου. Το γέμισε με άμμο, το έβαλε στον ώμο του και περπατούσε στην έρημο. Μέσα στη νύχτα. Φορτωμένος αυτό το ζεμπίλι. Γιατί? Για να ταπεινωθεί το σώμα του. Με τον κόπο που έκανε, ταπεινώθηκε το σώμα. Και όταν ταπεινώνεται το σώμα με τον κόπο που κάνουμε, ταπεινώνεται και η ψυχή. Και όταν ταπεινωθεί η ψυχή, έρχεται η χάρη του Θεού και φεύγει ο διάβολος. Ήξερε τι έκανε ο Άγιος. Στον δρόμο, όπως περπατούσε στην έρημο, το συνάντησε ο Κοσμήτορ. Ήταν ένα στρατιωτικό αξίωμα. Ο διοικητής, ας πούμε, της περιοχής. Που λεγόταν Θεοσέβιος και ήταν από την Αντιόχεια. Και του λέει, τι κουβαλάς εκεί, Αβά, τι βαστάζεις? Άφησε με να σηκώσω εγώ το φορτίο σου και μην κουράζεις εσύ. Δώσ' το με εμένα. Βασανίζω αυτόν που με βασανίζει, απάντησε ο Άγιος. Γιατί είμαι ξεκούραστος και μου βάζει την ιδέα ταξιδιών. Έτσι. Εννοούσε βασανίζω τον διάβολο, έτσι, ο οποίος εκμεταλλεύεται το ότι είμαι ξεκούραστος και μου βάζει την ιδέα να ταξιδέψω. Έχω δηλαδή στο βάθος, είναι σαν αλληλεγγύη, έχω στο βάθος μια κρυφή υπερηφάνεια. Και θέλω να ταπεινώσω το σώμα που
ο διάβολος μέσω της κρυφής υπερηφάνειας προσπαθεί να με πλανήσει. Όταν έχουμε καλά φάει, έχουμε καλά κοιμηθεί κλπ. Όταν το σώμα είναι δυνατό, παιδιά, έρχεται μέσα μας και μια ιδέα ότι είμαστε κάτι. Μια ιδέα υπερηφάνειας πολλές φορές. Όταν το σώμα μας είναι λίγο άρρωστο, λίγο αδύναμο, δεν έχουμε φάει καλά, δεν έχουμε κοιμηθεί καλά, έχουμε μέσα μας και στην ψυχή μια ταπείνωση. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι να κάνουμε άσκηση. Να τρώμε με μέτρο, να κοιμόμαστε με μέτρο, ώστε το σώμα να είναι ταπεινό. Και όταν είναι ταπεινό το σώμα, είναι ταπεινή και η ψυχή. Και όταν είναι ταπεινή η ψυχή, έρχεται ο Θεός. Γιατί ο Θεός λέει στους ταπεινούς δίνει χάρη, στους υπερήφανους αντιτάσσεται. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος λέει, κουράζω το σώμα, το βασανίζω, γιατί μου βάζει λογισμούς υπερηφάνειας και το εκμεταλλεύει το διάβολος και με βάζει να φύγω από τον τόπο της άσκησής μου. Ταπεινώνω το σώμα για να φύγει και ο διάβολος που με πειράζει. Και αφού περπάτησε έτσι φορτωμένος για πολύ, μπήκε στο κελί του με κατακουρασμένο το σώμα του. Έτσι και γλίτωσε από τους λογισμούς αυτούς που είχε της φυγής. Του ιδίου. Δηλαδή του Αγίου Παλαδίου. Έτσι, αυτός ο Άγιος Παλάδιος είχε κάνει μία περιοδία μεγάλη, έτσι, είχε καταγράψει τους βίους των ασκητών της Αιγύπτου και ζήσει μερικά χρόνια εκεί και μας άφησε ένα ωραίο βιβλίο που λέγεται Λαυσαϊκό. Εκεί περιγράφει τη ζωή των ασκητών που συνάντησε, που γνώρισε. Βρισκόμενος κάποτε σε μεγάλη στενοχώρια και ψυχική κατάθλιψη, επισκέφθηκα τον Αβά Μάρκο και του είπα, «Αβά Μάρκε, τι να κάνω που οι λογισμοί με στενοχωρούν πάρα πολύ με το να μου λένε τίποτε δεν κάνεις, φύγε από εδώ». Ο διάβολος βάζει τέτοιους λογισμούς, παιδιά, ιδίως στους ασκητές που είναι μόνοι τους, του λέει, «Τι κάθεστε εδώ στην έρημο». Εμάς μας φαίνεται και λογικό, κάπως. Αλλά οι Άγιοι ξέρουν γιατί κάθεται στην έρημο. Γιατί είπαμε στην έρημο υπάρχει ησυχία και στην ησυχία μπορεί ο άνθρωπος να κάνει καθαρή προσευχή, μπορεί να μελετήσει το Λόγο του Θεού καλύτερα, μπορεί να μην έχει περισπασμούς από τον κοσμικό τρόπο ζωής. Στην έρημο δεν βλέπεις τίποτε κακό που να σε επηρεάσει και να σου βάλει κακούς λογισμούς. Όλα είναι καθαρά. Αλλά έρχεται ο διάβολος και λέει, τι κάνεις εδώ, χαζός είσαι, φύγε. Έτσι λοιπόν είναι αυτοί οι λογισμοί που λέμε της ακιδείας. Και τέτοιους λογισμούς είχε και ο Άγιος Παλάδης. Βλέπετε και οι Άγιοι είχαν λογισμούς. Δεν ήταν απρόσβλητοι. Ο διάβολος όλους τους πείραζε και τους πειράζει. Ακόμα και τον ίδιο τον Χριστό μας. Το έβαλε αυτούς τους τρεις λογισμούς κατά παραχώρηση. Είμαστε στο 40 ώρες εκεί στην έρημο. Του είπε όταν πείνασε ως άνθρωπος και ο Κύριος, αφού νίστεψε 40 μέρες, να πει τα ψωμιά, η λύθη, τα λιθάρια είναι λίγο ψωμιά για να φάει. Του βάλε το λογισμό της λεμαργίας, γαστριμαργίας. Και μετά τους άλλους δύο λογισμούς, της καινοδοξίας και της φιλαργυρίας. Έτσι λοιπόν τους πειράζει όλος ο διάβολος και εμάς μας πειράζει. Μας βάζει λογισμούς και ακιδείας και κατάκρισης και σαρκικούς και πονηρούς και βλάσιμους, οτιδήποτε βάζει. Και προσπαθεί κάποιον από τους λογισμούς με κάποιον από τους λογισμούς να μας αρπάξει, να μας εχμαλωτήσει. Γι' αυτό ο Άγιος Μακάριος κάποτε είχε δει το διάβολο. Ξέρετε πώς τον είχε δει, σαν έναν άνθρωπο που φορούσε σαν το ράσο ένα τέτοιο, ένα χιτώνα, που είχε τρύπες, γεμάτους τρύπες. Και από κάθε τρύπα είχε και ένα πιασμένο, ένα μπουκαλάκι. Κατάλαβε ο Άγιος Μακάριος ότι αυτός είναι ο διάβολος. Και του λέει, πού πας? Να λέει, πάω πιο πέρα εκεί στους πατέρες. Και αυτά που έχεις, του λέει, τι είναι αυτά τα εξαρτήματα? Αυτά, λέει, είναι τα φάρμακά μου. Πάω στους μοναχούς και τους δίνω από ένα. Και βλέπω τι αρέσει στον καθένα. Άμα δεν τους αρέσει το ένα μπουκαλάκι, τους δίνω το άλλο. Άμα δεν το άλλο, το άλλο. Κάποιο τους αρέσει. Καταλάβετε τι κάνει ο διάβολος. Μας βάζει διάφορους λογισμούς και βλέπει σε ποιο λογισμό πέφτουμε. Ποιο λογισμό δεχόμαστε. Σου λέει, ας πούμε, τώρα πήγε να πειράξει τον αδερφό σου. Άμα εσύ το κάνεις, σου λέει, να, αυτός συμπάει σε αυτό το λογισμό. Θα σου το ξαναφέρει μετά. Άμα εσύ δεν το κάνεις, θα σου δώσει ένα άλλο λογισμό. Θα σου πει, πήγε να ανοίξει το ψυγείο, να δεις τι έχει μέσα. Σου βάζει ένα λογισμό τώρα. Γαστριμαργίας, λεμαργίας, δεν πεινάς, έχεις φάει,
Άμα δεν το κάνεις, δεν υποκύψεις και σε αυτό, θα σου βάλει έναν άλλο λογισμό. Πήγαινε να ανοίξει τηλεόραση, να δεις τι έχει τώρα εκεί. Τώρα είσαι μόνος σου, δεν γίνεται μπαμπάς και μαμά εδώ. Άνοιξε τηλεόραση να δεις τι γίνεται. Αν πάλι δεν το κάνεις, κάτι άλλο. Μέχρι να σου βρει κάτι που θα σ' αρέσει. Άμα δεν κάνεις κακό ή καθόλου, το γλίτωσες. Φεύγει ο διάβολος, ντροπιάζεται. Γι' αυτό δεν πρέπει να ακούμε τους λογισμούς μας. Αλλά θα έχουμε ένα πρόγραμμα με βάση αυτά που μας έχει πει ο πνευματικός μας και θα κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Όχι ό,τι μας λέει ο λογισμός μας. Αυτή είναι η τέχνη του διαβόλου, καταλάβετε. Είναι σαν αυτόν τον που είδε ο Άγιος Μακάριος με τα πολλά μπουκαλάκια. Λοιπόν, είχε πάει στον Άγιο Παλάδιο και του έλεγε ο διάβολος, φύγε από εδώ. Τι κάνεις εδώ, φύγε. Και ξέρετε τι κάνουν οι Άγιοι για να αντιμετωπίζουν τους λογισμούς όταν μερικές φορές ο διάβολος είναι πολύ πιεστικός. Στο λέει, στο ξαναλέει το ίδιο πράγμα. Πηγαίνανε και το λέγανε στον πνευματικό τους. Είσαι ένα μεγάλο γέροντα. Όταν τον μπει στο λογισμό, τον εξομολογηθείς, φεύγει ο διάβολος. Δεν αντέχει. Καταλάβετε. Εσείς άμα έχετε κάποιο λογισμό που επιμένει και σας λέει συνέχεια, κάνε αυτό, θα το πεις εξομολόγηση. Οπότε τον νικάς τον διάβολο. Φεύγει. Μετά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι σαν το φίδι που κρύβεται στο σκοτάδι. Και δεν το μπορείς να το διώξεις. Αν όμως εκεί στο σκοτάδι εσύ ρίξεις φως, το φίδι δεν αντέχει το φως, φεύγει. Έτσι και ο λογισμός. Όταν τον κρύβουμε μέσα μας και δεν τον λέμε, είναι σαν το φίδι στο σκοτάδι. Όταν το φέρουμε στο φως, το μπούμε δηλαδή στο πνευματικό μας, πάει ο λογισμός, διαλύεται. Έτσι νικάμε τους λογισμούς, τις κακές σκέψεις. Και τι είπε λοιπόν ο Αββάς Μάρκος στον Άγιο Παλάδιο? Να πεις και εσύ, του λέει, στους λογισμούς σου, που σου λένε φύγε από το μέρος της που ασκείσαι και μετανοείς. Για τον Χριστό φυλάω το στίχος. Έτσι να κοροϊδέψει το διάβολο, Τι κάνεις, σου λέει ο λογισμός. Α, τι κάνω. Φυλάω το στίχος, να μην πέσουν κάτω. Κρατάω τα ντουβάρια. Γιατί είναι νοησία αυτό που σου λέει ο διάβολος. Ξέρεις πολύ καλά τι κάνεις. Τι κάνεις. Είσαι εδώ πέρα για τον Χριστό. Και αγωνίζεσαι να καθαρίσεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες και τα πάθη και να πας στον παράδεισο. Άλλο περιστατικό τώρα. Στο βίο του Αγίου Ευθυμίου. Ο Άγιος Ευθύμιος ήταν μεγάλος Άγιος. Πολύ μεγάλος. Και ήταν ο γέροντας του Αγίου Σάβα, στα Ιερουσόλυμα. Και μέχρι σήμερα υπάρχει το μοναστήρι του, τα Ερήπια, του μοναστηρίου του Αγίου Ευθυμίου, κοντά στα Ιερουσόλυμα, στην έρημο. Τη λαύρα λοιπόν του μεγάλου Ευθυμίου, λαύρα θα πει μεγάλο μοναστήρι. Όπως λέμε και εδώ, μεγίστη λαύρα. Μεγίστη λαύρα θα πει πολύ μεγάλο μοναστήρι. Αυτό θα πει λαύρα. Στη λαύρα του μεγάλου Ευθυμίου, δύο από τους μοναχούς, ο Μάρων και ο Κλιμάτιος, δύο μοναχοί, έτσι λεγόταν τα ονόματά τους, μη αντέχοντες στη σκληραγωγία και την νηστεία, αποφάσισαν να φύγουν κρυφά από εκεί. Συμφώνησαν να δραπετεύσουν εν καιρό νυχτός, μες τη νύχτα, να μην τους πάρει είδηση κανένας, ούτε ο ηγούμενος, ούτε οι άλλοι μοναχοί, να φύγουν από το μοναστήρι, από τη μετάνοιά τους. Αυτά έλεγαν και σκεφτόντουσαν μεταξύ τους. Αλλά εκείνος που ανακαλύπτει τα πλέον απόκριφα και τα φανερώνει στους αφοσιωμένους αυτών, διαβεβαιώνει δια του προφήτου Ισαΐου, πως δεν θα είναι πλέον δια σε ο ήλιος για να σε φωτίζει την ημέρα, ούτε και η σελήνη για να σε φωτίζει τη νύχτα, αλλά θα υπάρχει για σε φως αιώνιο ο Κύριος, αυτός αποκαλύπτει το σχέδιο της δραπετεύσεως και στο θεράποντά του το μέγα Ευθύμιο. Ποιος είναι αυτός που λέει για το προφήτου Ισαΐου? Δεν θα υπάρχει για σένα ήλιος την ημέρα και σελήνη τη νύχτα, αλλά ο Κύριος θα σε φωτίζει, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός λοιπόν στους Αγίους αποκαλύπτει πράγματα που δεν τα ξέρουν οι πολλοί άνθρωποι. Έτσι και τον Άγιο Ευθύμιο, που τον αγαπούσε πολύ ο Θεός, γιατί ήταν εγνήσιος δούλος του, του αποκάλυψε αυτό το σχέδιο των δύο μοναχών του. Και βέβαια το κάνει αυτό ο Θεός για να βοηθήσει τους μοναχούς αυτούς. Και τον Άγιο Ευθύμιο επίσης στο έργο του για τη σωτηρία των ψυχών. Τι έγινε? Μια μέρα που αναπαυόταν ο μεγάλος και αξιοθαύμαστος Ευθύμιος,
Του φάνηκε πως ο πονηρός έβαλε χαλινάρι στον Μάρονα και τον Κλιμάτιο, που τους είδε σαν να ήταν μπρος στα μάτια του και πως τους έσυρε σε φοβεροτάτη παγίδα. Χαλινάρι, ξέρετε, είναι αυτό που βάζουμε στα μουλάρια, μπροστά στο, ας το πούμε, στο κεφάλι τους μπροστά, στη μουσούδα τους, και τα τραβάμε και τα πάμε όπου θέλουμε τα ζώα. Ενώ το ζώο έχει πολύ μεγάλη δύναμη, όταν το βάλεις αυτό το χαλινάρι, μπορείς εσύ να το κατευθύνεις όπου θέλεις. Έτσι λοιπόν είδε ο Άγιος Ευθύμιος στο διάβολο να βάζει χαλινάρι στο Μάρονα και στον Κλιμάτιο, στους δύο μοναχούς του. Και κατάλαβε, σου λέει, πω κάτι έχουν αυτοί. Κάτι κακό τους κάνει ο διάβολος. Τους έχει αρπάξει, τους έχει εχμαλωτήσει. Γι' αυτό στέλνει και τους καλεί. Ελάτε εδώ, λέει. Και άρχισε να τους συμβουλεύει, να τους νοθετεί, να τους παρηγορεί, να τους διδάσκει, να συνομιλεί μαζί τους, να τους απευθύνει μακρούς λόγους περί υπομονής, να τους λέει κάντε υπομονή, έτσι εδώ που είμαστε στην ησυχία, ο διάβολος μας κάνει πόλεμο κλπ. Εδώ πρέπει να μείνουμε, να μην φύγουμε από τη μετάνοιά μας, και να τους λέει ό,τι χρειάζεται από παντού προφύλαξης και ασφάλισης, για να είναι ασφαλισμένοι και προφυλαγμένοι από τους κακούς λογισμούς. Μετά τους έφερε ως παράδειγμα τον Αδάμ και τον Ιώβ. Το μεν πρώτον, γιατί παρέβηκε την εντολή του Θεού μέσα στον Παράδεισο. Το δεύτερο, γιατί κατόρθωσε όλες τις αρετές επάνω στην κοπριά. Ακόμα τους είπε πως ο μοναχός δεν πρέπει να δέχεται τους λογισμούς που υποβάλλει ο πειρασμός. Είτε λύπη, είτε μίσος, είτε κατάπτωση, είτε αναχώρηση σε άλλο τόπο. Και γενικά, παιδιά, κανένας μας δεν πρέπει να δέχεται τους λογισμούς που μας βάζει ο διάβολος. Κανένα λογισμό δεν πρέπει να δεχόμαστε. Και τι θα έχουμε στο μυαλό μας? Θα έχουμε την προσευχή. Το νου μας θα τον έχουμε στο Χριστό. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέησέ με. Θα αφήνουμε το νου μας να πηγαίνει οπουδήποτε και να δέχεται τις διάφορες σκέψεις, που νομίζουμε ότι είναι και δικές μας, αλλά δεν είναι δικές μας. Οι πιο πολλές σκέψεις, λογισμοί που μας έρχονται, παιδιά, είναι από το διάβολο. Για να μπούμε όλες. Ή είναι και από τα πράγματα που βλέπουμε, που ακούμε. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να συγκεντρωνόμαστε στην προσευχή. Γι' αυτό είπε ο Κύριος αδιαλείπτος, προσεύχεστε. Δεν είπε αδιαλείπτος να σκέφτεστε, αφήνετε όλο εδώ και εκεί. Αδιαλείπτος συνεχώς να μιλάτε στο Θεό. Και αυτή είναι η υγιής κατάσταση του νου, η υγιής κατάσταση της ψυχής μας, να συνομιλούμε με το Θεό. Αυτούς τους λογισμούς, συνέχισε ο Άγιος, ούτε προς στιγμή να τους δεχόμαστε. Τους λογισμούς μας βάζει ο διάβολος λύπης, ακιδείας, απελπισίας, το να αλλάζουμε τόπο, να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί, να αφήσουμε τη μετάνοιά μας, να αφήσουμε τον τρόπο ζωής. Και σε εμάς που προσπαθούμε να ζήσουμε χριστιανικά, ο διάβολος θα μας φέρει λογισμούς και θα μας λέει, καλά τώρα τι κάνεις? Εδώ δεν βλέπεις όλοι οι άλλοι έξω που ζούνε? Εσύ γιατί να πηγαίνεις στα μοναστήρια, γιατί να εξομολογήσεις, γιατί να πηγαίνεις την Κυριακή στην εκκλησία και να ξυπνάς πρωί, γιατί να νηστεύεις? Δεν βλέπεις πως ζει ο πολύς ο κόσμος? Να κάνεις ό,τι κάνουν οι πολλοί. Βάζει τέτοιους λογισμούς ο διάβολος. Αυτά δεν πρέπει να τα δεχόμαστε καθόλου. Και μετά σου λέει κιόλας, γιατί οι πολλοί δηλαδή θα πάνε όλοι αυτοί στην κόλαση και μόνο εσύ θα πας στον Παράδεισο? Βάζει τέτοιους κακούς λογισμούς. Δεν τα δεχόμαστε αυτά. Εμείς θα λέμε, εγώ ξέρω τι είπε ο Χριστός, ότι θα σωθούν αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό. Και πιστεύω δεν σημαίνει απλώς ότι αποδέχομαι ότι υπάρχει ο Χριστός, αλλά τηρώ όλα όσα λέει. Αυτό είναι η σωστή πίστη. Επομένως, εγώ θα κάνω αυτά που λέει ο Χριστός και τώρα οι άλλοι, αν θα σωθούν ή όχι, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Εγώ όμως θα κάνω αυτό που λέει ο Θεός, ακριβώς. Δεν πρέπει να δεχόμαστε τους λογισμούς, ούτε να τους προσέχουμε, αλλά να τους αποκρούμε, να τους απομακρύνουμε με όλη μας τη δύναμη, μήπως ο πονηρός μας ξεγελάσει με κανένα τέχνασμα και μας ρίξει κάτω αξιοδάκριτο πτώμα. Μας βάλει να αμαρτήσουμε και μάλιστα βαριά. Ξέρετε, κάθε αμαρτία από πού ξεκινάει? Πριν κάνουμε μια βαριά αμαρτία, τι κάνουμε? Την κάνουμε μέσα μας, την κάνουμε με τη σκέψη μας, με τους λογισμούς μας. Όταν λοιπόν κανείς προσέχει τους λογισμούς και δεν κάνει αμαρτία με τους λογισμούς, ποτέ δεν φτάνει να κάνει αμαρτία
και με την πράξη. Πριν, ας πούμε, κάποιος κλέψει, το έχει σχεδιάσει μέσα στο μυαλό του. Και λέει, θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο, θα πάρω αυτό και τι ωραίο θα είναι. Το έχει δεχτεί μέσα του. Έχει κάνει την κλοπή μέσα του. Το ίδιο και με όλες τις αμαρτίες. Αν λοιπόν κανείς προσέχει τους λογισμούς και δεν δέχεται την αμαρτία μέσα των λογισμών, μετά ποτέ δεν θα κάνει και έμπρακτη αμαρτία. Εάν νομίζει κανείς ότι δεν μπορεί να ασκήσει την αρετή εδώ, λέει ο Άγιος Ευθύμιος, ας μην νομίζει ότι αν μεταβεί αλλού θα κατορθώσει ευκολότερα το πεδίο κόμενο. Γιατί μας βάζει και αυτό ο διάβολος. Τώρα μην κάθεσαι εδώ πέρα, σε αυτό το μέρος, γιατί είναι δύσκολα. Οι συνθήκες δεν σε βοηθάνε για να προκόψεις πνευματικά. Να πας κάπου αλλού. Αυτό είναι του διαβόλου. Εκεί που είσαι, εκεί που σε έβαλε ο Θεός, εκεί θα αγωνιστείς να νικήσεις τον πειρασμό, όπου είναι ο καθένας. Είπαμε, δεν είμαστε όλοι μοναχοί. Όπου είσαι, εκεί που είσαι, θα αγωνιστείς, γιατί ο Θεός είναι παντού. Πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Δεν είναι η αλλαγή του τόπου που θα σε βοηθήσει, αλλά η αλλαγή του τρόπου. Να αλλάξεις τρόπο ζωής, να συγκεντρωθείς στον εαυτό σου, να κάνεις υπακοή στον πνευματικό σου οδηγό και θα προκόψεις πνευματικά. Θα φύγουν οι λογισμοί, θα φύγουν τα πάθη. Η εργασία του αγαθού δεν εξαρτάται από τη φύση του τόπου, αλλά από την προαίρεσή μας. Γι' αυτό βλέπετε έχουμε Αγίους σε όλους τους τόπους. Και εδώ στην Ελλάδα και στη Ρωσία που κάνει πολύ κρύο και στην Αφρική, παντού έχουμε Αγίους. Δεν εξαρτάται από το πώς είναι ο τόπος για να γίνει ένας Άγιος, αλλά από την προαίρεσή μας, από τη θέληση που έχουμε να κάνουμε υπακοή στον Χριστό. Το αντίθετο λοιπόν από αυτό και σφαλερό για τους μοναχούς και μπορεί να μετριάσει την ένταση των προσπάθειών τους και να τους καταστήσει άκρυπους στην αρετή, όπως ακριβώς και ένα φυτό, ποτέ δεν μπορεί να καρποφορήσει όταν μεταφυτεύεται συνεχώς. Μην ακούς λοιπόν αυτά που σου λέει ο διάβολος, πήγαινε από εδώ και από εκεί. Όπως το φυτό, το είπαμε και προηγουμένως, που του αλλάζεις τόπο, το φυτεύεις εδώ, μετά το ξεφυτεύεις, το πας κάπου αλλού, το φυτεύεις κάπου αλλού, στο τέλος δεν θα αναπτυχθεί και ούτε θα φτάσει να καρποφορήσει. Για περισσότερη επιβεβαίωση των λεγόμενων, διηγείται ο Άγιος σε αυτούς και βίους μερικών γερόντων Αιγυπτίων. Διηγείται λοιπόν ότι κάποιος αδελφός εμόνασε σε ένα κοινόβιο της Αιγύπτου. Αυτός εθύμωνε συνεχώς και εξαγριωνόταν και ταρασότανε και από το στόμα του εξήρχονται πικρές και γεμάτες οργή λέξεις. Κάποτε μεταμελήθηκε και σκέφτηκε ότι με αυτό το θυμό και την ευκολία με την οποία ταράσεται, πολεμεί τον εαυτό του, ώστε και αν κάποτε έφτασε να κάνει κάποιο καλό, και αυτό τώρα να κινδυνεύει να το χάσει. Πείθει λοιπόν τον εαυτό του να αναχωρήσει από το κοινόβιο και να ζήσει πλέον μόνος του ήσυχα. Γιατί η ερημιά, όπως φανταζόταν, μπορούσε να τον βοηθήσει πάρα πολύ να αποκτήσει τη γαλήνη και την αταραξία. Γιατί νόμιζε ότι αφού δεν θα υπάρχει κανείς υπό την εξουσία του και εναντίον του οποίου να θυμώσει και να οργιστεί, οπωσδήποτε θα σβήσει σιγά σιγά το φοβερό εκείνο και απότομα αναφλεγόμενο πύρι του θυμού και του λοιπού θα είναι ήμερος, γεμάτος από κάθε γαλήνη και ηρεμία. Με απλά λόγια, ήταν ένας μοναχός που θύμωνε εύκολα. Ζούσε σε ένα μεγάλο μοναστήρι και ταραζόταν με το παραμικρό και έλεγε και παλιοκουβέντες. Και κάποια στιγμή του ήρθε η σκέψη, μήπως είναι καλύτερα να πας μόνος σου, να μην έχεις όλους αυτούς γύρω σου, να σε τσιγκλάνε, να σε ρεθίζουν, να σε θυμώνουν. Άμα είσαι μόνος σου, δεν θα έχεις κανένα να θυμώνεις, άρα θα νικήσεις το θυμό. Έτσι το υπολογισμός. Και αφού έβαλε στο νου του αυτά όλα, αναχώρησε αμέσως από το κοινόβιο και ζούσε πλέον μόνος του. Κάποτε, για κάποια ανάγκη, γέμισε το ποτήρι νερό. Έχει ένα μικρό αγγείο, έτσι, για να πίνει νερό. Και θέλησε να το ακουμπήσει για λίγο στο έδαφος. Να το ακουμπήσει στο χώμα. Από διαβολική ενέργεια, αναποδογύρισε το ποτήρι. Πράγμα που συνέβη όχι μια φορά, αλλά δυο και τρεις και πολλές φορές. Τον πείραξε ο διάβολος δηλαδή, και όπως ακουμπούσε το ποτήρι, του το γύριζε. Θύμωσε τότε ο μοναχός και νικηθείς από την παράφορά του θυμού, κυριευμένος από το πάθος όπως ήταν,
έριψε κατά γη στο ποτήρι και το συνέδρεψε. Το πήρε, το χτύπησε κάτω, το έσπασε από το θυμό του. Πράγμα που προκάλεσε ακράτητα γέλια στον εχθρό. Άκουσε το διάβολο να γελάει. Τον κοροϊδεύει ο διάβολος. Του λέει, να είδες, έφυγες από το κοινόβιο. Για να μην θυμώνεις, ορίστε τώρα. Θύμωσες με το ποτήρι. Έσπασες το ποτήρι από το θυμό σου. Το δίγημα αυτό εφάνηκε αστείο στον κλιμάτιο. Και άρχισε να γελά μόλις την καρδιά. Έτσι, αυτά τα διηγείται ο Άγιος Ευθύμιος στους δύο αυτούς μοναχούς που θέλανε να φύγουν. Είχαν σχεδιάσει κρυφά να φύγουν. Μόλις τα άκουσε ο κλιμάτιος, άρχισε να χασκογελάει. Αδιάντροπα. Ο Άγιος Ευθύμιος τον παρατήρησε με προσοχή και του λέει, «Μήπως, αδελφέ, έχεις παρακινηθεί κι εσύ από κανένα πονηρό δαίμονα? Γι' αυτό γελάς έτσι αδιάντροπα και με αυθάδεια? Γιατί και το γέλιο του χριστιανού, παιδιά, πρέπει να είναι σεμνό. Δεν είναι σωστό έτσι να γελάμε με θόρυβο». Έτσι μερικοί που χασκογελάνε πολύ δυνατά. Δεν είναι καλό γέλιο αυτό. Είναι γέλιο αδιάντροπο. Γέλιο δαιμονικό. Οι Άγιοι γελούσαν πολύ σεμνά. Σχεδόν δηλαδή καθόλου δεν φαινόντουσαν τα δόντια τους. Ένα απλό μηδίαμα. Όχι να ανοίγεις το στόμα σου, αυτό που λένε οι πατέρες, να κάνεις ένα γέλο τα βρασματόδη, πως είναι μια χύτρα που βράζει, έτσι να γελάς. Δεν είναι σωστό αυτό. Έτσι γελούσε λοιπόν αυτός ο κλιμάτιος, επειδή είχε μέσα του το πονηρό πνεύμα. Και το κατάλαβε ο Άγιος Ευθύμιος και του λέει, «Πάτερ, αδερφέ, μήπως και εσύ έχεις μέσα σου παρακινηθεί από τον πονηρό δαίμονα, σε τίποτα τέτοιο, και αδιάντροπα και με αυθάδια γελάς, ενώ θα έπρεπε να κλαις και να στενάζεις για να έχεις την παρηγοριά του Θεού». Γιατί δηλαδή, τι λέει ο Θεός? Ποιοι είναι αυτοί που έχουν την παρηγοριά του Θεού και τη χαρά του Θεού? Αυτοί οι οποίοι πενθούν. Μακάρι, λέει, οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Αυτοί που πενθούν για τις αμαρτίες τους, κλαίνε για τις αμαρτίες τους, αυτοί παίρνουν την παρηγοριά και τη χαρά, την αληθινή. Μήπως δεν είναι αληθινός εκείνος που θα μας δικάσει τότε, που χαρακτηρίζει μακάριος αυτούς που τώρα πενθούν, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν, και άθλιους αυτούς που τώρα στον κόσμο γελούν και δεν προσέχουν στον εαυτό τους? Αλίμονο, λέει ο Κύριος, οι γελώντες νυν, ότι κλάψετε. Αυτοί που γελάνε τώρα, λέει, αλίμονο, λέει ο Κύριος, γιατί θα κλάψουν. Τώρα στην παρούσα ζωή δεν πρέπει να γελάμε, και μάλιστα να χασκογελάμε, αλλά πρέπει να κλαίμε για τις αμαρτίες μας, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση πτώσης εδώ που είμαστε. Ζούμε μέσα στον κίνδυνο να κολλαστούμε, άμα δεν μετανοήσουμε και δεν ζήσουμε σωστά. Δεν πρέπει λοιπόν να χαλαρώνουμε και να περνάμε ανέμελα τη ζωή μας με γέλια. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, «Ουέ, αλίμονος αυτούς που γελάνε, και μακάρι αυτοί που πενθούν και αυτοί που κλαίνε». Άλλωστε το να ομιλεί ο μοναχός περισσότερο από το μέτριο ή να κινείται προς οτιδήποτε, φανερώνει καθαρή απαιδευσία, όπως ακόμα και το να μιλάει χωρίς εντολή. Και γενικά κάθε χριστιανός, δεν θα πρέπει να λέμε περιττά λόγια, και ακόμα όταν μιλάμε, θα πρέπει να παίρνουμε ευλογία. Βλέπω πολλές φορές και τα παιδιά πετάγονται. Και ενώ, ας πούμε, δύο μεγάλοι μιλούν μεταξύ τους, πάει το μικρό και μιλάει διακόπτοντας τους μεγάλους. Αυτό δεν είναι ωραίο. Είναι αγένεια αυτό. Μιλάει ο πατέρας, ας πούμε, κάποιον άλλον, και πάει το μικρό το παιδί και του λέει, «Μπαμπά, μπαμπά, τι μπαμπά, περίμενε να τελειώσει. Να πάρεις άδεια και μετά θα μιλήσεις». Έτσι, να έχουμε σωστούς τρόπους, οι οποίοι ξεκινάνε από την ταπείνωση του Χριστού. Αυτό λοιπόν λέει εδώ και ο Άγιος Ευθύμιος. Ο μοναχός, λέει, δεν πρέπει να μιλάει χωρίς εντολή, χωρίς ευλογία. Το ίδιο και κάθε χριστιανός. Να είμαστε σεμνοί, να είμαστε σιωπηλοί, να είμαστε ταπεινοί, και ό,τι κάνουμε το κάνουμε με ευλογία. Οι πατέρες την Παρησία την ονομάζουν μητέρα όλων των παθών. Την Παρησία. Τι θα πει Παρησία τώρα? Παρησία είναι το θράσος, το υπερβολικό θάρρος. Μια μορφή παρησίας είναι αυτό που σας είπα. Ενώ μιλούν δύο μεγάλοι, να πάει ένας τρίτος να τους διακόψει, χωρίς να περιμένει να τελειώσουν. Με αυτά τα λόγια,
επιτίμησε ο μέγας ευθύμιος το κλιμάτιο και αμέσως εισήθησε στο εσωτερικό κελί. Αμέσως δε το κλιμάτιο τον καταλαμβάνει η Θεία Δίκη. Και αφού έπεσε πρινή στη γη, κατελήφθη από φρίκη και έτρεμε σύγκορμος. Ο Δωματιανός λοιπόν, μόλις είδε τον κλιμάτιο να είναι εξαπλωμένος σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση, και θαυμάζοντας συγχρόνως αφενός με την πραότητα και την αυστηρότητα του μεγάλου Ευθυμίου, πόσο αρμονικά ήταν αναμειγμένα στο χαρακτήριο του, και αφετέρου λυπούμενος τον αδελφό κλιμάτιο για αυτό που έπαθε, συγκεντρώνει μερικούς από τους πατέρες του κοινοβίου για να παρακαλέσουν υπέρ αυτού. Μαζί δε με αυτούς οδηγεί ενώπιον του μεγάλου Ευθυμίου και τον Μάρωνα. Έτσι, ο Μάρωνας ήταν ο άλλος που είχε συνοηθεί με τον κλιμάτιο για να φύγουν κρυφά τη νύχτα. Ο Δωματιανός ήταν ένας καλός μοναχός, μάζεψε τους πατέρες για να παρακαλέσουν τον Άγιο Ευθύμιο να κάνει καλά τον κλιμάτιο, ο οποίος είπαμε αρρώστησε ξαφνικά. Και αυτό ήταν η τιμωρία του Θεού. Τότε ο Μέγας Ευθύμιος που ήταν εκ φύσεως αγαθός, αλλά και δεν ήθελε να τους προσβάλλει για τη μεσολάβησή τους, πηγαίνει μαζί τους στον κλιμάτιο που ήταν ακόμα ξαπλωμένος. Με το σημείο του Σταυρού τον απαλλάσσει από τη φρίκη και του σταματά την τρεμούλα. Είδατε, ας πούμε, όταν ένας άνθρωπος παθαίνει υψηλό πυρετό, έχει τα λεγόμενα φρικία, δηλαδή ανατριχιάζει από τον πολύ πυρετό και μπορεί να κάνει και σπασμούς. Κάτι τέτοιο είχε πάθει και αυτός ο κλιμάτιος. Αλλά αυτό ήταν αποτέλεσμα των κακών λογισμών που είχε και των κακών του αποφάσεων. Ο Άγιος, ο ανεξίκακος, τον θεραπεύει, τον σταυρώνει και τον απαλλάσσει από τη φρίκη και του σταματά την τρεμούλα και τον θεράπευσε έτσι τελείως. Μετά από τη θαυματουργική θεραπεία, λέει στον κλιμάτιο, πρόσεχε να μην περιφρονείς τις διδασκαλίες και τις συμβουλές των πατέρων, αλλά να γίνεις ολόκληρος οφθαλμός, όπως ακούσαμε για τα χερουβίμ. Είσαι τίποτα. Για να εξετάσεις από παντού τον εαυτό σου, σαν να περνάς συνεχώς μέσα από πολλές παγίδες. Έτσι, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, παιδιά, στη ζωή μας. Γιατί είναι πάρα πολλές οι παγίδες του διαβόλου. Κάποτε ο Άγιος Αντώνιος είδε, λέει, απλωμένες όλες τις παγίδες του διαβόλου, σαν σε μια παιδιάδα. Και έφρυξε και λέει, πω, είναι δυνατόν να περάσει άνθρωπος μέσα από αυτές και να μην βιαστεί έστω από μία. Και άκουσε τη φωνή του Θεού που του είπε, ναι, είναι δυνατόν όταν είσαι ταπεινός. Όταν έχεις πνευματικό οδηγό, εξομολογείσαι, συμβουλεύεσαι, όταν μελετάς τους Άγιους Πατέρες, όταν εφαρμόζεις αυτά που γνωρίζεις, ο Θεός θα σε φυλάξει και θα σε πιάσει καμιά παγίδα του διαβόλου. Πρόσχε λοιπόν, λέει και ο Άγιος Ευθύμιος, να μην περιφρονείς τις διδασκαλίες και τις συμβουλές των πατέρων, αλλά να γίνεις όπως τα χερουβίμ, τα οποία είναι γεμάτα μάτια. Είναι άγγελοι τα χερουβίμ, τα οποία έχουν μάτια παντού. Έτσι πρέπει να είναι και ο χριστιανός, να έχει δηλαδή πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό σημαίνει να είσαι σαν τα χερουβίμ γεμάτος μάτια. Να προσέχεις παντού και από παντού. Γιατί ο διάβολος επιτίθεται από όλες τις μεριές και από δεξιά και από αριστερά. Δηλαδή σου βάζει και κακούς λογισμούς, σου βάζει και φαινομενικά καλούς λογισμούς που είναι κακοί όμως. Αυτό σημαίνει από δεξιά. Σου βάζει έναν φαινομενικά καλό λογισμό, όπως αυτό που είδαμε προηγουμένως, σε εκείνο το μοναχό που θύμωνε και του λέει, για να φύγεις από το θυμό, να πας μόνος σου. Να αφήσεις την υπακοή δηλαδή, να αφήσεις το γέροντά σου και άμα πας μόνος σου, εκεί δεν θα θυμώνεις. Ήταν φαινομενικά καλός, ήταν κακός λογισμός. Γιατί αφού έχεις υποσχεθεί να μείνεις στο μοναστήρι μέχρι τέλος της ζωής σου, γιατί φεύγεις, δεν επιτρέπεται, είναι αμαρτία. Αυτός το έκανε για να γλιτώσει από το θυμό, αλλά τι έπαθε, και εκεί που πήγε μόνος του, θύμωσε με το ποτήρι και έσπασε το ποτήρι. Πρόσεχε λοιπόν από παντού, να είσαι σαν τα χερουβίμ, να εξετάζεις πάντα τον εαυτό σου, σαν να περνάς μέσα από πολλές παγίδες. Και πράγματι έχουμε και περνάμε μέσα από συνεχείς παγίδες. Αφού συμβούλεψε και δίδαξε τον κλιμάτιο με αυτά τα λόγια, και αφού στερεύσε και τους άλλους με το παράδειγμα του κλιματίου, του δίνει την ευχή του για να πάει και να ησυχάσει στο κελί του. Στο βίο της Αγίας Συγκλητικής έλεγε η Αγία Συγκλητική ότι εφόσον βρίσκεσαι σε ένα κοινόβιο, μην αλλάξεις τόπο, γιατί θα ζημιωθείς πάρα πολύ.
όπως ακριβώς και η κότα που σηκώνεται αυγά από τα αυγά που εποάζει. Έχετε δει η κλώσσα που κάθεται και κλωσάει τα αυγά. Κάθε μέρα σε κοιτάζει, στέλνει, κάθε πάνω, με υπομονή πολύ, δεν φεύγει. Γιατί άμα φύγει, τα αυγά θα κλουβιάνουν. Δεν θα βγουν τα πουλάκια μετά. Έτσι λοιπόν, όπως η κότα που σηκώνεται από τα αυγά που εποάζει και φεύγει, θα κάνει κλούβια και άγωνα. Έτσι και η μοναχή και ο μοναχός, όταν πηγαίνει από τόπο σε τόπο, παγώνει και νεκρώνει μέσα του την πίστη. Έτσι. Πρέπει λοιπόν, παιδιά, να μπαίνουμε σταθεροί εκεί που ξεκινήσαμε, έτσι, εφόσον ξεκινήσαμε σωστά τον πνευματικό μας οδηγό, και συνυπακούει. Να μην είμαστε εύκολοι να αλλάζουμε τόπο και τρόπο ζωής. Ε? Γιατί αυτό δεν μας βοηθάει. Μετά δεν θα καρποφορήσουμε ποτέ. Λοιπόν, εγώ αυτά ήθελα να σας πω σήμερα, να μην σας κουράσω πιο πολύ. Και αν θέλετε να με αναρωτήσετε κάτι, λέγει η Ιορδάνη. Ναι, είπαμε ότι όταν κάποιος πάει κάπου μοναχός, έτσι δεν πρέπει να φεύγει. Αλλά βλέπουμε στη ζωή των μοναχών και των Αγίων ότι πολλοί ξεκινάνε κάπου και μετά αλλάζουν τόπο. Με πάνε και ασκητεύουν μόνοι τους κλπ. Κοιτάξτε, παιδιά, ο γενικός κανόνας είναι αυτός, να μην φεύγουμε. Γι' αυτό σας είπα, στη μοναχική κουρά, στην ακολουθία εκεί, υπάρχει μια ερώτηση. Ο ιερέας που κάνει την κατήχηση στον υποψήφιο μοναχό του λέει, ανάμεσα στα άλλα, παραμένεις στο μοναστηρίο και την υπακοή μέχρι τέλος της ζωής σου. Δηλαδή, θα μείνεις στο μοναστήρι και στην υπακοή στο γέροντα και στους αδελφούς μέχρι τέλος της ζωής σου. Και λέει εκείνος, ναι, του Θεού συνεργούντος τίμιο πάτερ. Ναι, με τη βοήθεια του Θεού, τίμιο πάτερ, θα μείνω στο μοναστήρι μέχρι τέλος της ζωής μου. Τώρα, αν κάποιος προδέψει πάρα πολύ στη ζωή της υπακοής, καθαριστεί από τα πάθη του, αποκτήσει μέσα του την αδιάλειπτη, την ωραία προσευχή κλπ, τότε μπορεί να ζητήσει ευλογία από τον ηγούμενο, να ζητήσει ευλογία, όχι να φύγει μόνος του, να πάει κάπου να ησυχάσει για πιο πολύ προσευχή και πιο πολύ άσκηση. Γιατί το κοινόβιο έχει και πολλές εργασίες και πολλούς περισπασμούς και θόρυβο, επισκέπτες, διάφορους εργάτες, και κανείς στην έρημο που δεν θα έχει όλα αυτά μπορεί να δώσει περισσότερο χρόνο στην προσευχή. Λοιπόν, γι' αυτό κάποιος που νομίζει ότι θα μπορέσει ζητάει την ευλογία από το γέροντά του, και αν πάρει την ευλογία φεύγει. Τότε είναι νόμιμο, τότε μπορεί να φύγει και τότε θα κάνει προκοπή. Αλλά και πάλι να μην αρχίσει να γυρίζει από εδώ και από εκεί, όπου θα φύγει θα πάει σε έναν τόπο εκεί να σταθεροποιηθεί, να εγκατασταθεί και έτσι να προκόψει και να βαφεί με τις αρετές. Λέει ένας Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, λέει ότι το κοινόβιο μοιάζει με κναφείο και η ησυχία με βαφείο. Τι θα πει τώρα αυτό, κναφείο και βαφείο. Είναι δύο φάσεις της επεξεργασίας του μαλλιού. Το μαλλί, όπως το παίρνουμε από τα πρόβατα, ας πούμε. Πρώτα περνάει από το κναφείο. Κναφείο είναι εκεί το, ας το πούμε, εργοστάσιο, το εργαστήριο, που το ξεμπλέκουμε το μαλλί, το χτενίζουμε, το καθαρίζουμε και έτσι γίνεται κατάλληλο μετά για να πλεχτεί, να γίνει ύφασμα. Και το βαφείο είναι το δεύτερο στάδιο, που αυτό το μαλλί που το έχουμε καθαρίσει έτσι και έχει πλεχτεί και έχει γίνει ύφασμα, να το βάψουμε. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Η ψυχή μας μοιάζει με το μαλλί. Όταν πάμε στο κοινόβιο, που είναι στο στρατό τα κέντρα βασικής εκπαίδευσης, που μαθαίνουμε πώς να χειριζόμαστε τα όπλα, πώς να ζούμε έτσι σε σκληρές συνθήκες, κάνουμε ασκήσεις βασικές κλπ. Έτσι είναι και το κοινόβιο. Μαθαίνει ο μοναχός πώς να πολεμάει το διάβολο, πώς να κάνει νοερά προσευχή, πώς να κάνει υπακοή προπάντων, πώς να κάνει τις διάφορες βασικές εργασίες που χρειάζεται. Εκπαιδεύεται, καθαρίζεται από τα βασικά πάθη, τα βαριά πάθη κλπ. Και προοδεύει. Αυτό είναι το κναφείο. Έτσι, μετά, όταν προδέψει αρκετά με την κρίση του πνευματικού του και με την, αν θέλει και ο ίδιος, παίρνει ευλογία και πάει στο βαφείο, πάει στην έρημο, όπου εκεί η ψυχή του πλέον βάφεται με τις αρετές.
έτσι και προκόβει πολύ και κερδίζει και υψηλότερους καρπούς και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Να βλέπουμε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, πρώτα περάσαν από κοινόβια, κάνανε υπακοή. Και ο Άγιος Πορφύριος έκανε υπακοή στο Άγιον Όρος, σε δύο γεροντάδες μάλιστα, και ο Άγιος Παΐσιος πέρασε από κοινόβιο. Καθαρίστηκαν και μετά πήγανε μόνοι τους στην ησυχία, στην έρημο και βάφτηκαν έτσι με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, ο Άγιος Πορφύριος και ενώ ήταν στην υπακοή, επειδή έκανε πολύ ακρίβεια, είχε μεγάλη ακρίβεια στην υπακοή του και πολύ χαρούμενη υπακοή έκανε, έτσι τα πήρε τα χαρίσματα ενώ ήταν ακόμα στην υπακοή. Λοιπόν, και το κοινόβιο ακόμα δεν είναι εμπόδιο άμα θέλουμε να προκόψουμε στην πνευματική ζωή πολύ και εκεί μέσα μπορούμε να πάρουμε πολύ ψηλά χαρίσματα. Έτσι λοιπόν, ένας που με ευλογία θα φύγει, αυτός δεν κάνει αμαρτία. Αλλά ποιος κάνει αμαρτία? Αυτός που φεύγει χωρίς ευλογία. Όπως αυτός είπαμε, ο μοναχός ο Θυμώδης, που νόμιζε θα είναι καλύτερα στην ησυχία και σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά και εκεί ο θυμός υπήρχε. Δεν θεραπεύτηκε. Λένε μερικοί να φύγω, να είμαι μόνος μου, να ησυχάσω. Δεν θα ησυχάσεις αν δεν μάθεις να πολεμάς το διάβολο. Γιατί δεν σε πολεμάνε οι άνθρωποι και δεν σε κάνουν οι άλλοι να θυμώσεις. Λένε μερικοί, με έκανε και θύμωσα, λέει. Ποιος έκανε και θύμωσες? Εσύ θέλεις και θυμώνεις. Άμα δεν θέλεις εσύ, δεν σε θυμώνει κανένας. Αλλά επειδή εσύ υποκύπτεις μέσα σου στους λογισμούς της κατάκρισης κλπ. Κλπ. Γι' αυτό θυμώνεις. Βλέπετε μερικοί που οδηγούν και θυμώνουν. Κάποιος απέναντι, ας πούμε, κάνει μια στραβοτιμονιά, κάτι κάνει, ας πούμε, και αυτοί αρχίζουν και το βρίζουν, το μουτζώνουν, θυμώνουν. Φταίει ο άλλος? Όχι, ο άλλος είναι απλώς η αφορμή. Φταίει μέσα τους που έχουν το δαιμόνιο του θυμού. Και τους πιάνει ο λογισμός της κατάκρισης και λένε, κοίταξε ο βλάκας τι κάνει, συγγνώμη για τη λέξη. Αλλά αρχίζουν και βρίζουν γιατί έχουν μέσα τους το θυμό. Ένας που είναι πράος και άνθρωπος του Θεού δεν θυμώνει. Θα πει ο άλλος ο καημένος για να κάνει αυτό, μήπως είναι στενοχωρημένος. Ποιος ξέρει τι έχει τραβήξει, ας πούμε, δεν έχει κοιμηθεί καλά τη νύχτα και έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος στην οδήγηση. Εντάξει, εσύ πρέπει να γίνεις θηρίο και να αρχίσεις να τον βρίζεις κλπ. Επομένως, τα πάθη, παιδιά, δεν φταίνει οι άλλοι που τα κάνουμε και τα ενεργούμε, αλλά εμείς ήδη τα έχουμε μέσα μας. Και είτε είμαστε με πολλούς, είτε είμαστε μόνοι μας, πάλι τα έχουμε. Το πρόβλημα επομένως είναι να μάθουμε να πολεμάμε τους κακούς λογισμούς και τον διάβολο και όχι τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Χριστός μας, ας πούμε, μας έδωσε τις διάφορες δυνάμεις, όπως είναι ο θυμός, οι επιθυμίες κλπ. Δεν μας τις έδωσε για να θυμώνουμε με τους ανθρώπους, ας πούμε, το θυμό. Δεν μας το έδωσε για να χτυπάμε τους άλλους ανθρώπους, αλλά για να χτυπάμε τον διάβολο. Έτσι έχεις θυμό πολύ, να τον κατευθύνεις εναντίον του διαβόλου. Να θυμώσεις με τον κακό εαυτό σου. Να πεις, κοίταξε τι κακός που είσαι εσύ μέσα σου. Πόσο απρόσεκτος. Να θυμώσεις με τα πάθη σου. Και έτσι τα νικάς τα πάθη σου. Να θυμώσεις με τους κακούς λογισμούς που σου βάζει ο διάβολος. Και έτσι τους εξολοθρεύεις τους κακούς λογισμούς. Εντάξει λοιπόν για αυτή την απορία. Άμα φύγουν με ευλογία δεν κάνουν λάθος. Είναι μέσα στη χάρη του Θεού. Κάτι άλλο? Θέλει κανείς να ρωτήσει? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι λέγα το εξή που είπε κάποιο το εξή. Γιατί ποιο είναι αυτό και ποιο είναι αυτό. Δεν λέγει ότι δεν το θεωρούσε σαν άγιο. Η ερώτηση είναι η εξή. Τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοια περίπτωση? Θα βλέπουμε ότι ο άλλο είναι. Το πω εγκάθετο ότι δεν κάνει πίσω και δεν είναι. Δεν θέλει να κάνει πίσω, ούτε να ακούσει. Ναι. Δεν ξέρω, καταλάβατε την απορία. Ότι κάποιοι αμφισβητούν την αγιότητα του Αγίου Παϊσίου. Έτσι, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Όταν έχεις έναν τέτοιον άνθρωπο, που σου λέει και ποιος είναι αυτός. Το ποιος είναι αυτός, το είπε ο Θεός και το λέει συνεχώς.
Συνεχώς έχουμε θαύματα που επιβεβαιώνουν την αγιότητα του Αγίου Παϊσίου. Εχθές προχθές περάσαμε το κελάκι του Αγίου Παϊσίου και οι πατέρες εκεί μας λένε κάθε μέρα μαθαίνουμε θαύματα κι εμείς. Που κάνει ο Άγιος τώρα, μετά θάνατο. Δεν είναι αυτά αποδείξεις αγιότητος? Να εμφανίζεται ο Άγιος και να σώζει, ας πούμε, έναν άνθρωπο από τον οποίο επάνω πέρασε ένα ολόκληρο φορτηγό. Γίνεται. Ένα τέτοιο θαύμα τώρα έγινε. Να περάσει ένα φορτηγό πάνω από τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να λέει, γιατί έγινε? Πού είναι αυτός ο καλόγερος που κράτησε το φορτηγό? Χτυπήσε τον αυτό. Λοιπόν, πού είναι αυτός ο άνθρωπος, λέει, πού είναι αυτός ο καλόγερος? Και λέει, ποιος καλόγερος? Δεν θα κάνεις καλόγερος, ένα φορτηγό πέρασε από πάνω σου. Και τι έγινε? Έψαξαν μετά και λέει, να, αυτός ο καλόγερος ήταν. Ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Καταλάβατε τι γίνεται? Λοιπόν, αυτά δεν είναι φανερώσεις της αγιότητας του Αγίου Παϊσίου? Και όχι μόνο, πάρα πολλά, συνεχώς. Αλλά δεν είναι μόνο τα θαύματα, προσέξτε, ποιος είναι Άγιος? Μπορεί να μην κάνει και θαύματα. Άγιος, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι αυτός που είχε πρώτον ορθόδοξη πίστη και δεύτερον ορθόδοξη ζωή. Δηλαδή η ζωή του ήταν σύμφωνη με τις εντολές του Θεού. Αν δεν έχεις αυτά τα δύο, δεν είσαι Άγιος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ας πούμε, όσο ζούσε, έκανε θαύματα, ξέρετε. Που είναι ο μεγαλύτερος Άγιος, μετά την Παναγία, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, δεν είναι? Δίπλα στο Χριστό, δεν έχουμε τα τρία πρόσωπα, ο Χριστός, δεξιά είναι η Παναγία, αριστερά είναι ο Άγιος ο Πρόδρομος. Και ο Χριστός είπε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος άνθρωπος στη γη που να γεννήθηκε από γυναίκα από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο Ιησού Χριστός το είπε. Λοιπόν, λέει η Διαγραφή ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν έκανε κανένα θαύμα όσο ζούσε. Τώρα κάνει θαύματα. Όσο ζούσε δεν έκανε κανένα θαύμα. Και όμως ήταν ο μεγαλύτερος Άγιος. Δεν είναι ότι τα θαύματα είναι απόδειξη αγιότητας. Είναι και αυτό κάτι. Αλλά το σπουδαιότερο είναι η ορθή πίστη, η ορθόδοξη πίστη και η ορθόδοξη ζωή. Να σας πω κάτι που έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος Γέροντας, αγιασμένος, ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιλινέος. Έλεγε, ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο παιδί, σήμερα, στη σημερινή εποχή που έχουμε τόσες αμαρτίες, τόσες προκλήσεις για αμαρτία, που ζει με αγνότητα και με καθαρότητα και δεν υποκύπτει στα πάθη τα σαρκικά που υποκύπτουν οι περισσότεροι, είναι Άγιος. Τι νομίζετε ότι είναι ο Άγιος? Είναι αυτός ο οποίος ζει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Δεν είναι υπερβολή αυτό. Γιατί σήμερα υπάρχει μεγάλη πρόκληση για αμαρτία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μην αμαρτήσουμε. Μπορούμε να μην αμαρτήσουμε. Με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια του Θεού μπορούμε και δεν θα αμαρτήσουμε. Λοιπόν, και αυτός είναι Άγιος. Είναι σαν τα παιδιά που τάριξε ο Ναφουγονόσορας μέσα στο καμίνι της Βαβυλώνας. Έτσι και σήμερα υπάρχει ένα καμίνι στην ανθρωπότητα που καίει το σαρκικό παθόν, και όλοι πάνε εκεί μέσα και πέφτουνε. Λοιπόν, ένας που αντιστέκεται είναι Άγιος. Και πρέπει να γίνουμε Άγιοι, παιδιά, γιατί έτσι θα σωθούμε. Ο Χριστός τι λέει? Άγιοι γίνεστε. Μην νομίζετε ότι Άγιοι είναι μόνο αυτοί που επίσημα ανακηρύσσονται από την Εκκλησία. Υπάρχουν πάρα πολλοί Άγιοι που δεν τους έχει επίσημα ανακηρύξει η Εκκλησία. Αυτοί που ξεχώρισαν πάρα πολύ, ας πούμε, τους προβάλλει η Εκκλησία. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, πολύ μεγάλοι Άγιοι, που δεν τους προβάλλει. Γιατί δεν θέλουν και οι ίδιοι να φανερωθούν. Και υπάρχουν και άλλοι πιο μικρότεροι, και αυτοί οι Άγιοι, που πάλι δεν τους προβάλλει η Εκκλησία, είναι πάρα πολλοί. Και θα πάμε στον ουρανό, μακάρι μας αξιώσει ο Θεός να πάμε στον Πάσο, θα δείτε πόσοι Άγιοι υπάρχουν. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια Άγιοι. Επομένως, όταν ένας τέτοιος άνθρωπος μας αμφισβητεί την αγιότητα ενός επίσημου Αγίου, γιατί ο Άγιος Παΐσιος τώρα δεν είναι απλά ένας Άγιος, όπως είπαμε, πολλοί Άγιοι άγνωστοι, αλλά είναι επίσημα αναγνωρισμένος από την Εκκλησία. Η απάντηση είναι, η ίδια η Εκκλησία το είπε. Αφού το λέει η Εκκλησία, εγώ τι είμαι? Εγώ ξέρω καλύτερα από την Εκκλησία για να αμφισβητήσω. Αυτό είναι πολύ μεγάλος εγωιστής, που αμφισβητεί την ίδια την Εκκλησία. Δηλαδή μπαίνει πάνω από την Εκκλησία. Και όταν λέμε Εκκλησία, τι είναι η Εκκλησία, παιδιά? Είναι ο Χριστός. Είναι το σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία έχει κεφαλή τον Χριστό
Και σώμα του έχει όλους τους Αγίους. Για να πάμε στην Εκκλησία, να μπούμε στην Εκκλησία, να είμαστε πραγματικά άνθρωποι της Εκκλησίας, πρέπει να γίνουμε Άγιοι. Αυτοί είναι οι πραγματικοί άνθρωποι της Εκκλησίας. Γιατί λέμε σήμερα, αυτός είναι και της Εκκλησίας και κάνει αυτό και αυτό. Δεν είναι της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας είναι ο Άγιος. Αυτός είναι πραγματικά της Εκκλησίας. Και έτσι πρέπει να γίνουμε όλοι μας για να σωθούμε. Αυτό λοιπόν που αφιζητεί την αγιότητα και μάλιστα επισήμων Αγίων, θα το πούμε μια, θα το πούμε δυο, μετά stop. Δεν θα πούμε περισσότερα, γιατί μετά θα μαλώσουμε, θα τσακωθούμε και δεν πρέπει να τσακωθούμε. Θα πούμε την αλήθεια και θα τον αφήσουμε. Αυτός πλέον πηγαίνει προς την αίρεση. Και λέει η Γραφή, αιρετικόν άνθρωπο, με τα μία και δευτέρα νουθεσία, τι λέει, παρετού. Έτσι. Έναν άνθρωπο που είναι αιρετικός, που λέει αντίθετα δηλαδή με αυτά που λέει η Εκκλησία, αυτόν θα τον συμβουλέψει μια φορά, δύο φορές, μετά τον αφήσεις. Δεν θα επιμείνεις. Γιατί αυτός αμαρτάνει όν αυτοκατάκριτος. Από μόνος του το καταλαβαίνει ότι κάνει λάθος, αλλά επιμένει. Έχει πολύ μεγάλη υπερηφάνεια. Πολύ μεγάλο εγωισμό. Εντάξει, κάτι άλλο. Οι ταινίες τρόμου και γενικά τα παιχνίδια τα ηλεκτρονικά, τα οποία είτε είναι παιχνίδια τρόμου, βίας, είτε είναι παιχνίδια που έχουν σχέση με τη σάρκα, έτσι, σαρκικά. Ο διάβολος, να ξέρετε παιδιά, τι κάνει τον άνθρωπο, ή τον αγριεύει, τον θυμώνει, ή τον ρίχνει στα σαρκικά. Τον κάνει δούλο στις ειδονές, τις αρκικές. Μας λένε οι Άγιοι, όταν ο νους μας φύγει από το Θεό, σταματήσει δηλαδή ο νους να σκέφτεται το Θεό, να προσεύχεται, να διαβάζουμε έτσι πνευματικά όπως κάνουμε τώρα, ή θα πάει στο θυμό, θα γίνει δηλαδή, λένε, δαιμονιώδης. Πώς είναι ο διάβολος? Ο διάβολος είναι συνεχώς θυμωμένος, αγριεμένος. Έχετε δει, να μην τον βλέπετε, και στις εικόνες δεν το φτιάχνουμε το διάβολο κανονικά, Αλλά όταν το φτιάχνουμε, καμιά φορά στην εικόνα της Αγίας Μαρίνας, ας πούμε, που έχει και ένα διάβολο που τον χτυπάει η Αγία Μαρίνα, είναι απέσιοι οι δαίμονες. Άγριοι, άσχημοι, απέσιοι. Λοιπόν, ο διάβολος λοιπόν κάνει τον άνθρωπο να του μοιάζει, θέλει να τον αγριεύει, να τον κάνει αιμοβόρο, ανθρωποκτόνο, να χαίρεται να σκοτώνει. Να χαίρεται να πίνει αίμα. Και τέτοια δυστυχώς είναι πολλά παιχνίδια, δεν είναι? Να μην κοροϊδευόμαστε και πολύ ρεαλιστικά τώρα με τους υπολογιστές. Νιώθεις πραγματικά ότι είσαι μέσα στη μάχη και πυροβολείς και σκοτώνεις και χύνεις αίμα κλπ. Αυτό τι κάνει την ψυχή? Μεγάλη ζημιά την κάνει. Τον αγριεύει τον άνθρωπο. Και είπαμε, αν θυμάστε, αυτά που βλέπουμε έχουμε την τάση και βιολογικά μέσα μας από αυτά τα κύτταρα καθρέφτης που είναι στον εγκέφαλο. Να τα κάνουμε κι εμείς. Θυμάστε πριν χρόνια στη Σουηδία, δεν ήταν ένα παιδί που πήρε ένα αυτόματο και θέρισε 80-90 ανθρώπους. Σκότωσε. Και συγχρόνως είχε στα αυτιά του, λέει, την ώρα που σκότωνε, σατανιστική μουσική άκουγε. Την ώρα που σκότωνε, που θέρισε με το αυτόματο εκεί, σε ένα νησί, στη Σουηδία έγινε αυτό. Και είχε τέτοια πράγματα. Και αυτά όλα πώς τα μαθαίνει ο άνθρωπος? Με τέτοια παιχνίδια, ο διάβολος με πολύ μαεστρία σου υποβάλλει τις ιδέες του. Με μια κωμωδία, σου λέει, θα δούμε ένα βιντεάκι για να γελάσουμε. Και εκεί μέσα σου περνάει όλα αυτά που θέλει. Τη δαιμονιώδη κατάσταση, την αγριότητα ή τη σαρκικότητα. Γιατί είπαμε, όταν ο νους φύγει από τον άνθρωπο, λένε ο νους φύγει από τον Θεό, ή γίνεται δαιμονιώδης, αγριεύει, σαν τον διάβολο, θυμώνει, τσακώνεται, μισεί, αντιπαθεί, όλα τα κακά. Συναισθήματα, καλλιεργεί ο διάβολος. Μισεί κακή, θυμάται το κακό που του κάνανε, ή γίνεται, λέει, κτηνώδης ο νους μας. Ή δαιμονιώδης ή κτηνώδης. Κτηνώδης τι θα πει? Σαν τα κτίνη, σαν τα ζώα, σαν τα γουρούνια. Έχετε δει το γουρούνιο που κυλιάται μέσα στη λάσπη και χαίρεται να κυλιάται μέσα στη λάσπη? Έτσι κάνει ο διάβολος τον άνθρωπο.
να κυλιέται στα σαρκικά πάθη και να θεωρεί η απόλαυση τη βρωμιά, την ακαθαρσία, την κουπριά. Να το θεωρεί ότι είναι πολύ ωραίο. Πόσο μας ξεγελάει ο διάολος, μας πλανά. Αυτά τα δύο λοιπόν παθαίνουμε. Και αυτά δυστυχώς τα καλλιεργεί ο διάβολος με πολύ μαεστρία μέσα και από τα παιχνίδια. Και όχι μόνο. Και μέσα από τα έργα, μέσα από τα κινηματογραφικά έργα του Χόλιγουντ, όλα αυτά. Περνάει αυτές τις καταστάσεις, τις πολύ άσχημες και ανώμαλες. Και ακόμα και τα παιδικά λεγόμενα προγράμματα έχουν μέσα τέτοια στοιχεία. Μέχρι και τις διαστροφές και την ομοφιλοφιλία τις δείχνουν στα μικρά παιδιά μέσα από αυτά τα υποτιθέμενα παιδικά. Και καταστρέφουν οι ψυχές, καταστρέφει ο διάβολος. Γι' αυτό μακριά από όλα αυτά, παιδιά. Αφήνω που γενικά η εικόνα, να ξέρετε, ο πληθωρισμός της εικόνας που έχουμε στην εποχή μας, οι οθόνες οι πολλές που έχουμε, τα βίντεο, τα κομπιούτερ, τα κινητά, όλα αυτά, συνέχεια μας δείχνουν εικόνες, έτσι δεν είναι? Η εικόνα, ξέρετε, τη ζημιά μεγάλη κάνει στον άνθρωπο, οποιαδήποτε εικόνα, πολύ περισσότερο είναι και βρώμικες εικόνες. Κάνει τον εγκέφαλο να αδρανεί. Όταν βλέπεις μια εικόνα, κάτι που κινείται, εσύ είσαι ένας παθητικός θεατής. Το μυαλό όταν δεν κινείται, τι κάνει? Ατροφή. Και παράγονται άνθρωποι βλάκες, σε τελευταία ανάλυση, χωρίς να δουλεύει το μυαλό τους. Απλώς μαθαίνουν να βλέπουν, παρακολουθούν. Φορτώνονται με gigabyte, με megabyte, πόσα παίρνουμε κάθε μέρα, και τίποτα άλλο. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άχρηστος άνθρωπος. Και φτάνει μετά σε μια ηλικία να μην ξέρει να κάνει τίποτα, μπορεί να παίζει. Να παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ξέρετε πόσα παιδιά τέτοια έχουμε, που είναι εξαρτημένα από τα ηλεκτρονικά. Και φτάνουν να κλείνουν 24 ώρες στις οθόνες μπροστά. Να μην τρώνε, να μην κοιμούνται, να μην πηγαίνουν στην τουαλέτα και να πεθαίνουν μπροστά στις οθόνες. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Βλέπετε πώς είναι ο διάβολος ανθρωποκτόνος. Και σε πάει εκεί που θέλει, δηλαδή να σε σκοτώσει. Και να σκοτώσει προπάντων την ψυχή σου. Γι' αυτό πολύ προσοχή, παιδιά, σε όλα αυτά. Έτσι είναι δαιμονικές παγίδες. Και κατ' εξοχήν, ξέρετε, ο διάβολος είναι τρομοκράτης. Έχετε ακούσει που λένε να πολεμήσουμε την τρομοκρατία κλπ. Η αληθινή τρομοκρατία είναι η τρομοκρατία του διαβόλου. Ο διάβολος προσπαθεί να μας τρομάξει. Αλλά δεν έχει καμιά δύναμη. Καλλιεργεί αυτή την ψεύτικη τρομοκρατία και σου λέει: εγώ είμαι κυρίαρχος. Καμιά δύναμη, να ξέρετε, δεν έχει ο διάβολος. Καμία απολύτως. Ο Χριστός είναι που τον έχει νικήσει, τον έχει ξενδοντιάσει. Είναι σαν ένα σκύλο που γαβγίζει χωρίς δόντια όμως. Δεν μπορεί να μας κάνει κανένα κακό. Γι' αυτό να μην φοβόμαστε και να αντιστεκόμαστε, παιδιά, σε όλη αυτή τη δαιμονική κατάσταση που υπάρχει γύρω μας. Γιατί σήμερα όλα τα παιδιά είναι έτσι, δεν είναι? Με τα κινητά, με τα παιχνίδια, με όλα αυτά. Και αν κάποιος δεν τα κάνει αυτά, είναι στοχοποιημένος. Σου λέει: καλά, εσύ πού ζεις? Γιατί δεν είσαι σαν και εμάς? Δεν είμαι σαν και εσάς, γιατί θέλω να είμαι υγιής και όχι άρρωστος. Θέλω να είμαι με τον Χριστό, που είναι η αληθινή υγεία. Δεν θα υποκύψουμε και ας μείνουμε και μόνοι μας. Να μην φοβόμαστε λοιπόν την τρομοκρατία του διαβόλου. Ούτε αυτή την ιδέα ότι άμα δεν πάμε όπως πάνε οι πολλοί, ότι θα μείνουμε μόνοι μας. Δεν μας πειράζει και να μείνουμε μόνοι μας, μακριά από τους πολλούς που πάνε με γοργά βήματα στην κόλαση, γιατί είμαστε με τον Χριστό και με την αληθινή πλειοψηφία, που είναι ο Χριστός και οι Άγιοι. Ξέρετε πόσα 3 εκατομμύρια αγγέλων και Αγίων έχουμε στον ουρανό? Δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας οι χριστιανοί. Και επιτέλους το στήριγμά μας δεν είναι οι άλλοι. Να είμαστε πολλοί και τι θα γινόμαστε πολλοί. Το θέμα να είμαστε με τον Χριστό, που είναι ο αληθινά δυνατός, ο παντοδύναμος Κύριος. Κάτι άλλο θέλετε να ρωτήσετε? Όταν δηλαδή στο Halloween μπορεί να είναι τρομακτικές στολές και πως δηλαδή τέτοιο. Στο Halloween, από πίσω από το Halloween τι κρύβεται? Ο διάβολος κρύβεται. Αυτές οι γιορτές μας ήρθαν από την Αμερική. Εμείς δεν τα ξέραμε στις μέρες μας αυτά, τώρα τα μαθαίνω κι εγώ.
τα προβάλλουν τώρα επίτηδες, γιατί θέλουν να αντικαταστήσουν τις γιορτές του Χριστού μας, τα Χριστούγεννα, την Ανάσταση κλπ. Με γιορτές που έχουν σχέση με τη μαγεία. Αυτά όλα τα Halloween και όλα αυτά έχουν σχέση με τη μαγεία. Δηλαδή, τι είναι η μαγεία, το είπαμε. Είναι η λατρεία του Σατανά. Και ο μάγος είναι η πολυθρόνια του διαβόλου. Και όποιος πάει στο μάγο, προσκυνά το διάβολο. Και όλες αυτές οι τελετές και οι γιορτές σπρώχνουν τα παιδιά στη μαγεία. Όπως και τα μυθιστορήματα. Χάρι Πότερ, οι ταινίες, όλα αυτά. Πρόσφατα, μάλιστα και στην Αθήνα, ένα σχολείο λέει, έπαιξε Χάρι Πότερ. Είμαστε σε ένα μοναστήρι μέσα. Ένα θεατρικό που έχει σχέση με το Χάρι Πότερ. Βλέπετε πόση διαστροφή. Αντί να ασχολούμαστε με τον Χριστό και με τον Δημιουργό μας και με την αλήθεια, πάμε στο σκοτάδι. Πάμε στη μαγεία και στη λατρεία του διαβόλου. Ναι, κάτι θες. Σπέρνει ο πονηρός. Όταν γίνεται μια σατανιστική λατρεία, έτσι, και θυσιάζονται άνθρωποι, δυστυχώς γίνονται ανθρωποθυσίες. Αυτός με τη θέλησή του πάει εκεί και θυσιάζεται. Φοβερό πράγμα είναι αυτό. Προσφέρει την ψυχή του στο διάβολο. Αν δεν είναι με τη θέλησή του, φυσικά δεν παθαίνει τίποτε. Γίνεται και μάρτυρας. Έχουμε, ας πούμε, την ιστορία ενός Αγίου. Αν θυμάμαι καλά, το όνομά του Θεόδουλος ήταν. Που το είχαν πιάσει οι δολολάτρες. Σατανιστές ήταν οι δολολάτρες, έτσι. Οι αρχαίοι οι θεοί, ο Δίας, η Αφροδίτη, τι ήτανε? Δαιμόνια. Και οι θυσίες που προσφέρανε στους θεούς ήταν θυσίες στους δαίμονες. Και μάλιστα, αν το ξέρετε και αυτό, οι αρχαίοι μας πρόγονοι δεν ήταν σωστοί σε όλα, κάνανε και ανθρωποθυσίες. Οι αρχαίοι Έλληνες, που τους έχουμε περί πολλού, κάνανε και τέτοια πράγματα, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, και φυσικά όπου γινόντουσαν αυτά, κυριαρχούσαν οι δαίμονες και επηρεάζαν φοβερά τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν και αυτός ο Θεόδουλος, τον είχαν πιάσει εχμάλωτο και είχαν σχεδιάσει να τον προσφέρουν θυσία οι δαίμονες, οι δολολάτρες, σε μια θεότητα δαιμονική, σε ένα διάβολο δηλαδή. Αλλά ο Θεός τον προστάτεψε. Τη νύχτα αυτή μεθύσανε, το πρωί θα τον προσφέραν θυσία στο διάβολο. Μεθύσανε και αυτός κατάφερε και ξέφυγε. Ξέφυγε από τα χέρια του. Λοιπόν, τι γίνονται οι ψυχές τώρα αυτών που εκούσια πάνε στο διάβολο? Φυσικά τι γίνονται? Όταν με τη θέλησή σου πας στο διάβολο, πάνεσαι. Εκτός κι αν, έστω και την τελευταία στιγμή, μετανοήσεις. Να σου πω ένα παράδειγμα, έτσι το υπάρχει στο γεροντικό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε τελικά τι γίνεται με την κάθε ψυχή. Ήταν ένας που αυτοκτόνησε. Πήγε πάνω από ένα γεφύρι και έπεσε. Έπεσε μέσα στο ποτάμι και πνίγηκε. Τον είδαν οι Άγιοι Πατέρες, λένε, τι έγινε αυτός τώρα? Σώθηκε ή χάθηκε που αυτοκτόνησε? Εμείς τα λέμε, αφού αυτοκτόνησε, τι έπαθε? Χάθηκε, έτσι. Η αυτοκτονία είναι η χειρότερη αμαρτία. Αλλά τι είδε ένας Άγιος Γέροντας? Λέει, την ώρα που έπεφτε από το γεφύρι κάτω, μέχρι να φτάσει στο νερό, στον αέρα όσο ήτανε, μετάνιωσε. Και είπε, Θεέ μου, ήμαρτος, συγχώρεσέ με. Και σώθηκε. Καταλάβατε? Δεν ξέρω μέχρι την τελευταία στιγμή τι θα γίνει. Ενώ ήταν στον αέρα. Γι' αυτό εμείς δεν θα πούμε αν οι σώζονται ή χάνονται. Εμείς θα πούμε ότι δεν πρέπει να το κάνουμε, εννοείται. Έτσι, ποτέ. Και ο διάβολος, βλέπετε, θέλει να ανακηρυχτεί Θεός. Θέλει να πάρει τη θέση του Θεού. Και επειδή δεν το πέτυχε στον ουρανό, νικήθηκε στον ουρανό από τους αγγέλους και τον αρχάγγελο Μιχαήλ, τώρα προσπαθεί να το πετύχει με τους ανθρώπους. Να βάλει τους ανθρώπους δηλαδή να τον λατρεύουν ως Θεό. Να τον προσκυνάνε ως Θεό. Γι' αυτό έχει τόση έξαρση στην εποχή μας η σατανολατρεία. Και υπάρχει και επίσημα, η λεγόμενη εκκλησία του Σατανά. Το έχετε υπόψη. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται στις μέρες μας. Έτσι, επίσημα πλέον ο διάβολος κηρύζει τον εαυτό του ως Θεό. Και αυτά τα παιδιά που πάνε στις ρόξεις, ναυλίες κλπ. Εκεί πολλές φορές ακούγονται τέτοια συνθήματα, ότι είσαι Θεός. Το λένε για τον διάβολο και τον λατρεύουν ως Θεό. Μπορεί ένα παιδί του Χριστού να πηγαίνει σε αυτές τις συναυλίες? Ποτέ. Αυτό είναι άρνηση Χριστού και μόνο να πας εκεί πέρα και να βρεθείς.
Κάτι άλλο. Παίρνουμε το iPad και ένα παιδί στην τάξη το οποίο το iPad άρχισε να κλαίει και έλεγε θα με πνίξω αν δεν μου το δώσετε. Κάτι τέτοιο. Ναι, βλέπετε είναι ενδεικτικό αυτό που μας λέει τώρα ο Παναγιώτης. Όλα τα παιδιά στην τάξη έχουν iPad και πρέπει να διαγράψουν τα παιχνίδια. Και ένας δεν ήθελε να το διαγράψουν, έτσι. Και έλεγε θα αυτοκτονήσω άμα δεν μου το δώσετε πίσω. Το iPad, επειδή ήθελε να ήταν εξαρτημένος από τα παιχνίδια. Δυστυχώς έτσι τα μωρά, 1,5-2 χρονών, είναι πρώτα στα ηλεκτρονικά τώρα. Βέβαια σε αυτό φταίνε πολύ και οι γονείς. Είναι αυτό που λέγουμε ότι γίνεται εξάρτηση. Λειτουργούν σαν ναρκωτικά παιδιά τα ηλεκτρονικά. Γι' αυτό πολύ προσοχή. Ναι. Τι είναι το iPad. Θα σου πει ο Παναγιώτης. Σαν tablet. Λοιπόν, ορίστε. Ναι. Όπως να πηγαίνουν στα μηνύματα, να βάφονται άσπρα, μαύρα. Βλέπεις ότι είναι νέα παιδιά που πώς δικαιολογούν αυτές τις πράξεις και τις εμφανίσεις τους. Δηλαδή και τώρα και εδώ στην Ελλάδα είδα κάποια κοπέλα, κάποια γόρη να ντύνεται σαν βαμπύρ, δηλαδή να βάζουν έτσι ψεύτικα μάτια, να βάφονται. Και λένε, δηλαδή, με τι δικαιολογία πάνε προς το κακό, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή οι ανθρώποι 13, 14, 15 χρονών που δεν έχουν γνωρίσει το καλό και το κακό έτσι όπως πρέπει. Ναι. Βλέπουμε στην εποχή μας έτσι ανθρώπους που βάφονται, που έχουν μια έξαλλη εμφάνιση. Μου λέει και εμένα κάποιος, είδε μια γυναίκα, κοπέλα, νέα κοπέλα ήταν και ήταν εντυμένη σαν φέρετρο, σαν να κουβαλούσε ένα φέρετρο, ένα μακάβριο θέαμα δηλαδή. Και διάφορα τέτοια. Ή άλλα παιδιά που κάνουν τατουάζ, που διάφορα, έξαλλα πράγματα, παράξενα πράγματα. Και παράξενες δαιμονικές έτσι, καταστάσεις και ενέργειες. Όλα αυτά από πίσω ότι κρύβουν τον πονηρό. Γιατί τα κάνουν. Παρασύρονται από διάφορες θεωρίες, διάφορες πλάνες. Πάρα πολλές πλάνες υπάρχουν, παιδιά. Ιδίως στις μέρες μας μεγάλη σύγχυση. Μεγάλες δαιμονικές παγίδες και ενέργειες. Πλανώντες και πλανόμενοι. Ε. Από πίσω είναι η περηφάνεια, φυσικά. Είναι η περηφάνεια, η καινοδοξία. Να κάνω κάτι που δεν το έχει κάνει κανένας μέχρι τώρα. Έτσι, να προκαλέσω την προσοχή των άλλων. Από πίσω είναι η καινοδοξία. Έτσι, ο διάβολος έχει όλα αυτά τα πάθη και τα καλλιεργεί στους ανθρώπους. Να εντυπωσιάσω. Να εντυπωσιάσω με το κακό. Να τρομάξω. Να προκαλέσω φρίκη στους άλλους με αυτό που κάνω. Και από πίσω βέβαια είναι ο διάολος ο οποίος θέλει και να εξευτελίσει τον άνθρωπο, παιδιά. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Και γι' αυτό και απαγορεύεται να λιώνει το πρόσωπό του. Ούτε να βάφεται επιτρέπεται, ούτε να κάνει τομές. Κάνουν, ας πούμε, διάφορες τομές στο πρόσωπό τους, τρυπάνε τα αυτιά τους, τη μύτη τους, αυτά τα χείλη τους, τη γλώσσα τους. Χίλια δύο πράγματα, φοράνε σκουλαρί και αυτά όλα. Αυτά όλα είναι δαιμονικές πρακτικές. Και τα κάνανε και οι μάγοι. Δεν είναι απλά πράγματα. Συνδέονται με τη μαγεία, με τον αποκρυφισμό όλα αυτά. Λοιπόν, μακριά από όλα αυτά. Θέλει ο διάβολος να εξευτελίσει τον άνθρωπο. Και τον βάζει να κάνει τέτοια σατανικά. Υπάρχει ένα τελώνιο από τα 23 τελώνια που περνάει η ψυχή μας όταν φεύγει από το σώμα. Έτσι, περνάει από μία σειρά δαιμόνων οι οποίοι έχουν ειδικότητες. Υπάρχει το τελώνιο της πορνείας, το τελώνιο της περηφάνειας, το τελώνιο της γαστριμαργίας, της λεμαργίας. Και εξετάζεται η ψυχή όπως φεύγει από το σώμα από τους δαίμονες. Και αν, ας πούμε, ο άνθρωπος δεν έχει μετανοήσει για
η αμαρτία τον κρατάνε. Αν ας πούμε ο άνθρωπος έκανε σαρκικές αμαρτίες και δεν έχει μετανοήσει, το δαιμόνιο της πορνείας τον κρατάει, δεν τον αφήνει να προχωρήσει στον ουρανό, στον Θεό. Έτσι υπάρχει και ένα τελώνιο που λέγεται της χρωματοπροσωπίας. Το έχουν δει και αυτό οι Άγιοι. Τι είναι αυτό το τελώνιο, κλείσε την πόρτα. Είναι το τελώνιο του ανθρώπου, ο οποίος, το τελώνιο το οποίο κρατάει τους ανθρώπους οι οποίοι βάφονται, οι οποίοι αλλοιώνουν το πρόσωπό τους με διάφορες βαφές, με διάφορες τομές. Γιατί το πρόσωπο και γενικά το σώμα μας και η ψυχή μας είναι εικόνα του Θεού, παιδιά. Και μια εικόνα μπορείς να την αλλοιώσεις, επιτρέπεται να πάρεις μια εικόνα του Χριστού της Παναγίας και να αρχίσεις να ζωγραφίζεις, να κάνεις δικά σου σχέδια επάνω. Είναι βλασφημία. Έτσι και το πρόσωπό μας και το σώμα μας να το αφήνουμε όπως το έχει ο Θεός. Να επιτρέπει να το αλλάζουμε. Λοιπόν, ναι. Τα σύμβολα, τα σατανικά από παλιές εποχές, οι οποίες κανείς δεν καταλαβαίνει τη βάση του άνθρωπου και βάζει κάτι που δεν θα έπρεπε ο Θεός να το σκεφτεί. Όλα αυτά έχουν σχέση με τη μαγεία, παιδιά. Το αποκρυφισμό δεν είναι αθώα. Και βλέπετε και τα μικρά παιδάκια, σου λέει, έλα να σε βάψω. Πάνε στα διάφορα, τις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα πάνε και τα απογιατίζουν. Όχι, δεν πρέπει να το δεχόμαστε, παιδιά, αυτό. Να με βάψει ή τι να με βάψει. Εγώ θέλω να είμαι όπως είμαι, όπως με έκανε ο Θεός. Να μην δεχόμαστε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Έλα τι να κάνεις. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια το σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον μας.